Καλημέρα στον κύριο Βρούτση. Καλημέρα. Το Βασίλη. Κύριε Λιανέ, καλημέρα. Κύριε Ζευγόλη, κύριε Βελέτζα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εντάξει, απλά θα έρθει λίγο νωρίτερα για να το απολαύσουμε. Να απολαύσουμε. Κακή συνεννόηση. Θα το ξανακάνουμε όμως για να είναι λίγο πιο έτσι, χαλαρό. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Λοιπόν, ούτως ή άλλως τα μικρόφωνα είναι πάντα ανοιχτά. Αυτό είναι αυτονόητο. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα γιατί πολύ απλά ο χρόνος τρέχει. Δυστυχώς. ΑΕΚ, πώς προέκυψε η ΑΕΚ? Κάποιοι θέλοντας να με διαβάλουν λένε ότι ήμουν Παναθηναϊκός με 65 και έγινα για μια τυρόπιτα ΑΕΚ. Τυρόπιτα? Στα πέντε μου. Στα πέντε σου για τυρόπιτα. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον γεννήθηκα ΑΕΚ όμως. Α. Εντάξει. Μάλιστα. Γιατί στα 5 για μια τυρόπιτα. Εντάξει. Έναν στα 10 για δύο τυρόπιτες κάτι γίνεται. Για μια τώρα και στα 5. Έλεος. Τι είναι αυτό που σε κάνει να αγαπάς την ΑΕΚ? Νομίζω είναι από τα πράγματα που τα ξεκινάς από την αρχή και μετά συνεχίζεις με αυτό. Ξέρεις αυτό που λέμε, κόμμα αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις. Από τη στιγμή που έγινα, με κάνανε ο νονός μου, ας πούμε, τότε ΑΕΚ, έμαθα να αγαπάω την ΑΕΚ. Καλός άνθρωπος ο νονός. Καλός άνθρωπος. Αλλά άξιζε τον κόπο. Γιατί, θα σου πω γιατί. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, τα πρωταθλήματα. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Ναι. Δεν κατάγομαι από Μικρασιάτες γονείς ή Κωνσταντινοπολίτες γονείς. Αν και φιλοτήτης θα έπρεπε να έχει μια σχέση με τα βουρλά όπως και εδώ. Υπάρχει, η μισή από αυτούς. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Μετά άξιζε τον κόπο γιατί σε διάφορα στάδια της ζωής της αυτή η ομάδα, νομίζω η ομάδα ΑΕΚ, δεν μιλάμε για ΠΑΕ, για ΚΑΕ, για πράγματα, έχει κάνει πολύ καλά πράγματα, έχει αναδείξει και μεγάλους αθλητές και έχει παράξει και πολιτισμό. Σωστά. Και είναι βασικό αυτό στον αθλητισμό. Και βέβαια όταν πέρυσι βγήκε η ταινία το 1968, πρέπει να σου πω ότι συγκινήθηκα πολύ, εντάξει, λόγω και τη σχέση που έχω με την Κατερίνα, Χριστίνα την Αμερικάνου, ναι. Το ότι είμαστε πολλά χρόνια μαζί και δουλεύαμε και έχω ακούσει, δηλαδή, είχα ακούσει τον Αμερικάνο να λέει διάφορες ιστορίες, ξέρεις, κολλάς λίγο από αυτά τα μικρόβια, ρε παιδί μου. Αν έχεις γνωρίσει και τον Αμερικάνο, αλλά Νικόδημο, νομίζω ότι ήταν μια ταινία η οποία δεν νομίζω να μην υπήρχε κάποιος να συγκινήσει, γιατί μιλάμε για εποχές στις οποίες οι φίλαθλοι ήταν φίλαθλοι. Ναι. Στους 80.000 οπαδούς φιλάθλους που ήταν μέσα στο Καλλιμάρμαρο ήταν από όλες τις ομάδες. Βέβαια. Και το χάρηκαν όλοι το ίδιο. Αυτό ακριβώς. Όπως ας πούμε εγώ είμαι ένας φιλάθλος ο οποίος θα χαρεί στις μεγάλες νίκες των ομάδων μας στην Ευρώπη. Όσο και αυτό μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους. Όχι, για όλες. Για όλες, για όλες. Από μικρό παιδί και συνεχίζω και μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Εντάξει, βέβαια εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε μια άθλια. Εντάξει, κατάσταση, με όλα αυτά που βλέπουμε και καμιά φορά λες δεν αξίζει να ασχολείσαι κιόλα. Σωστά, είναι και αυτό. Απλά επειδή άρχισαμε τα αθλητικά και επειδή πρέπει να σε βάλουμε και λίγο στο πολιτικό στίβο, παίρνοντα μια αφορμή από τα αθλητικά, θα μου επιτρέψει να. Μάλλον θα μου κάνει ένα σχόλιο όσον αφορά τι αθλητικέ υποδομέ που βρίσκονται στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Έτσι, καλώ υποψήφιο είσαι στην μάχη για το Δημαρχιακό Θόκο. Θέλω ένα μικρό σχολιάκι και με αφορμή και το δημοσίευμα που κάναμε προχτές πλάκα, το τρολάρισμα για το κολυμβητήριο στην Απείρανθο. Γενικότερα, πώς σου φαίνεται η όλη κατάσταση με τις αθλητικές υποδομές στην Άξο και τις μικρές Κυκλάδες? Η αλήθεια είναι ότι. Μάλλον να ξεκινήσω από το άλλο. Είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Νάξος έχει ανέβει επίπεδο σε αρκετά αθλήματα. Ναι. Και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ. Και στο στίβο. Και στο στίβο. Ποδόσφαιρο το ποδόσφαιρο ήταν από παλιότερα αρκετά ψηλά για τα δεδομένα ενός νησιού 20.000 κατοίκων. Αυτές οι ανάγκες έχουν φέρει και ακόμα περισσότερο κόσμο στον αθλητισμό, παιδιά κυρίως, και γυναικείο, στο γυναικείο αθλητισμό που ήταν αναζητούμενο πάντα. Ναι. Και όχι μόνο στη χώρα, αλλά βλέπουμε και στο Φιλότη να γίνεται μια καλή δουλειά στο βόλεϊ. Από την Κυροδερμάτη γενικότερα, από το Φιλότη. Ακριβώς. Αυτό δημιουργεί και μεγαλύτερες ανάγκες. Εδώ, αν θέλετε, νομίζω δεν έχει ανταποκριθεί με τον τρόπο που έπρεπε ο Δήμος για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ήδη έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο το οποίο αφενός δεν φτάνει, δεν αρκεί. Όχι, σε καμία τίποτα. Περίπτωση. Αφετέρου, δυσλειτουργεί κιόλας. Βλέπουμε διάφορα προβλήματα να γεννιούνται συνέχεια, είτε αφορούν το φωτισμό, είτε αφορούν το γεγονός ότι μπάζει νερά. Είναι βασικά προβλήματα. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό, δεν έχουμε όμως τις υποδομές για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Πώς μπορούμε να τις καλύψουμε? Κοιτάξτε, για μένα ένα βασικό
βασικότατο θέμα είναι ένα δεύτερο κλειστό, έστω ένα κλειστό προπονητήριο στην ορεινή Νάξο, στο οποίο θα μπορούν να προπονούνται, κυρίως να προπονούνται οι ομάδες των ορεινών χωριών, να μπορούν να έρθουν ακόμα περισσότερα παιδιά και ερασιτέχνες ενήλικοι αθλητές στο κλειστό αθλητισμό, βόλεϊ, μπάσκετ και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Θεωρώ ότι ο Στίβος καλύπτεται τουλάχιστον με το Ταρτάν, ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Ναι, εντάξει. Πάτε, αλλά πάτε. Επειδή το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς. Καλός ή κακός. Στον αθλητισμό, αν θέλει, στον ομαδικό αθλητισμό, έχει και αυτό τις ανάγκες του. Το γήπεδο της χώρας δεν μπορεί να αντέξει όλες τις ομάδες και ειδικά τις προπονήσεις αυτών. Είναι ανάγκη λοιπόν ένα προπονητήριο να γίνει στη χώρα για το ποδόσφαιρο. Απλά το θέμα ήταν ότι κάνοντας μια βόλτα στην ορεινή Νάξο κυρίως, θα δεις ότι υπάρχουν πολλές υποδομές οι οποίες είναι παρατημένες. Αυτό οφείλεται από τις κακές καλές εποχές της δεκαετίας του 90, οι οποίες έμειναν εκεί και έμειναν εκμετάλλευτες. Ενδεχομένως θα μπορούσε να τις εκμεταλλευτεί κάποιος, αλλά από ό,τι ξέρω έγινε μια προσπάθεια να ενταχθούν πρώτα στο Δήμο και μετά να τα μαζέψουν. Θα σου πω το εξής. Υπάρχουν πράγματι πολλές αθλητικές υποδομές ανοιχτές. Ναι. Που αφορούν μπάσκετ και βόλεϊ κατά κύριο λόγο, γιατί αυτά είναι τα αθλήματα που έρχονται σε ανοιχτό γήπεδο με την μπάλα στα χέρια, να το πω έτσι. Σύμφωνοι πρέπει σε κάθε χωριό, αν θέλεις, να υπάρχει μια σωστή αθλητική υποδομή, αν μη τι άλλο και για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Δηλαδή, ο άλλος που θέλει να πάει να παίξει μπάσκετ, πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να το κάνει σε συνθήκες καλές. Από εκεί και πέρα, επειδή όμως μιλάμε για μια άλλη πιο οργανωμένη κατάσταση, χρειαζόμαστε οργανωμένα και κλειστά γυμναστήρια. Όπως είναι αυτό της χώρας, το οποίο πρέπει να φτιαχτεί. Ναι, πρέπει να φτιαχτεί. Να γίνει, να είναι πιο αξιοπρεπής η κατάσταση. Γιατί μην ξεχνάς ότι εδώ πέρα έρχονται άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Έρχονται ομάδες από όλη την Ελλάδα. Έρχονται από το εξωτερικό. Και από το εξωτερικό. Πρέπει να. Όχι μόνο για τους δικούς μας αθλητές, αλλά να βγάζουμε και μια καλή εικόνα έξω. Και επίσης ένα βασικό για μένα ζήτημα είναι η αθλητική χώρη των σχολείων. Όπου πρέπει εδώ να βρεθεί μια χρυσή τομή και όσον αφορά. Το νομικό καθεστώς, αν θέλεις, να μπορεί να προπονείται μια ομάδα το καλοκαίρι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το χειμώνα δεν μπορείς. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Όχι, ναι, δεν μπορείς. Αν θες να κάνεις κάτι καλύτερο, δεν μπορείς να κάνεις έξω προπόνηση. Αλλά και για το καλοκαίρι να μπορούν να μπαίνουν στα σχολεία. Και θεωρώ ότι ένας σοβαρός χώρος, ο οποίος πρέπει να αξιοποιηθεί, είναι το προάβλιο, ο αθλητικός χώρος. Γιατί δεν είναι προάβλιο. Όχι, του γυμνασίου. Ο χώρος του γυμνασίου. Μιλάμε για ένα χώρο στο οποίο υπήρχε ένα γήπεδο. Παλιά, εμείς όταν μεγαλώσαμε, υπήρχε γήπεδο κανονικό. Κοίτα, και εγώ που έχω τελειώσει το σχολείο το 2002, έχω κάνει προπονήσεις μέσα εκεί. Και ποδόσφαιρο. Και Στίβο. Εμείς κάναμε Στίβο. Ναι, υπήρχε Στίβος κανονικό. Φαντάσου έναν τέτοιο χώρο, που είναι και ωραίος χώρος, να μπορεί να αξιοποιηθεί για τον αθλητισμό. Δεν είναι. Επειδή καταλαβαίνεις και εγώ το καταλαβαίνω τουλάχιστον αυτό το πράγμα, ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αν θέλεις, οι οικονομικές δυνατότητες δεν είναι και τεράστιες. Θα πρέπει με φιδό να δούμε ποιος είναι ο στόχος, να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους αθλητικούς χώρους. Μάλιστα. Όχι με μεγαλόπνοα τεράστια έργα, αυτή είναι η άποψή μου. Αρκεί να μπορούν και τα παιδιά του κλειστού αθλητισμού να έχουν από πάνω τους μία στέγη και να μην τους τρώει το αγιάζει, και αφετέρου. Και στον ανοιχτό αθλητισμό να μην έχουμε θέμα να μην μπορεί μια ομάδα να κάνει προπόνηση γιατί είναι η άλλη, για να μην χαλάσει το χόρτο κτλ. Μάλιστα. Είπαμε ότι πρέπει να τρέχουμε αναγκαστικά. Αφήνουμε λίγο τα αθλητικά. Είπες ότι για μια τυρόπιτα λέγεται ο αστικός μύθος ότι άκυρε διαπράγματα. Με τα πολιτικά πώς έμπλεξες? Από το δημοτικό, το. Κοίτα. Γυμνάσιο, πώς? Υπήρχε πάντα η πολιτική συζήτηση στην οικογένειά μου, υπήρχε πάντα. Να. Και από μικρός θυμάμαι ότι με ενδιέφερε. Δηλαδή με ενδιέφερε να ακούσω. Με ενδιέφερε στην ηλικία, ξέρω εγώ, των 9 χρόνων να κάτσω να δω τα αποτελέσματα των εκλογών όπως γίνανε. Νομίζω όλοι το έχουμε περάσει αυτό, ξέρεις. Ναι, ναι, αργά, ξέρεις. Και αλλά και μετά με ενδιέφερε και ενασχόληση πραγματική. Δηλαδή, διάβαζες πολιτικές εφημερίδες, δηλαδή μικρός? Εντάξει, μου φαντάζει ότι στο γυμνάσιο διάβαζα πολιτικές εφημερίδες. Okay. Θα σου πω ότι από το γυμνάσιο ήδη ήμουν πρόεδρος πενταμελούς, ας πούμε, στην Αθήνα που ήμουν στο γυμνάσιο, και εδώ μετά ήμουν πρόεδρος του Καπενταμελούς. Γιατί... Α, πρόεδρος του Καπενταμελούς. Ναι, ήμουν στη Δευτέρα Λυκείου. Α, μάλιστα. Μετά, αν θέλεις, στην καταφοιτητικά μου χρόνια, μπήκα σε μια παράταξη σπουδαστική.
Αλλά οφείλω να σου ομολογήσω ότι στους 3-4 μήνες είχα βγει, γιατί δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε γιατί δεν υπήρχε πολιτική τοποθέτηση. Δεν υπήρχε, υπήρχε το πώς θα κάνουμε χαρτογράφηση των φοιτητών, να πάμε για καφέ και τέτοια. Εκτρομή. Το οποίο είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Ασχολούμαι για την ουσία και η ουσία είναι όχι να πάρεις εκλογές μόνο. Η ουσία είναι να πάρεις εκλογές και να κάνεις καλύτερο τη ζωή εν προκειμένου εδώ στο, στα νησιά μας. Και σαν φοιτητής να κάνεις καλύτερη τη ζωή των φοιτητών και να επιτύχεις τα... Οπότε έχεις εμπειρία δηλαδή εκλογικής αναμέτρησης από τη στιγμή που ήσουν και πρόεδρος στο 15 μελές, δηλαδή ξέρεις πώς γίνεται. Ναι, απλά πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ναι, εντάξει, παιδί, είπα να βάφτισμα πυρός είχες πάρει. Ναι, και αν θέλεις και τότε είχαμε, σαν, όταν ήμουν πρόεδρος του 15 μελούς, είχαν γίνει αρκετά ζητήματα τότε που είχαμε παλέψει, αν θέλεις. Δεν ήταν μια απλή χρονιά που κάναμε μια κατάσταση. Τι παλέψατε δηλαδή, τι είχατε, τι γίνεται χρονιά, τι ήταν. Ήταν για το λύκειο, το καινούργιο λύκειο τότε που θα γινόταν. Εντάξει, πολύ μικρός είναι αυτός. Ναι, είναι μια περίεργη κατάσταση, αλλά θέλω να σου πω ότι διεκδικούσαμε πράγματα. Ναι. Και από το 15 μελές βρέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς ήταν αυτό το πείδημα, σε εισαγωγικά. Εντάξει, καμιά φορά δεν έχει και μεγάλη διαφορά, αλλά το 15 μελές με το Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να σου πω. Γιατί, ναι, γιατί έχεις καταλάβει ότι. Χαρά είναι και λίγο. Μερικές φορές γίνεται παιδική χαρά. Πολλές φορές δυστυχώς γίνεται παιδική χαρά. Σου ξαναλέω ότι. Ενδιαφερόμουν. Τώρα, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ κοντά στο τι ήθελα, ναι, να ασχοληθώ, τι ήθελα να ασχοληθώ, γιατί αγαπάω πάρα πολύ το νησί. Mm-hmm. Αγαπάω πάρα πολύ τον τόπο μου. Και έβλεπα ότι αυτός ο τόπος μπορεί να προοδεύσει. Δεν προοδεύει, αλλά μπορεί να προοδεύσει, γιατί έχει και το φυσικό πλούτο και το φυσικό περιβάλλον, αλλά έχει και τους κατάλληλους ανθρώπους. Γιατί θεωρώ ότι οι αξιώτες, επειδή είναι προκομμένοι κυρίως, χρειάζεται κάποιους. Αν θέλεις να μπουν μέσα στο Δήμο, οι οποίοι θα λειτουργούν για αυτούς σαν να είναι αυτοί, όχι σαν αντιπρόσωποι, αν θέλεις, σαν να τους αναθέτεις κάτι, αλλά μετά να συνεχίσουμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι δηλαδή που βλέπεις ότι υπάρχει μια διαφορά. Αυτή τη στιγμή απλά αναθέτουν και τίποτα περισσότερο. Είναι έτσι διαμορφωμένη η κατάσταση με τη συγκέντρωση εξουσιών, αν θέλεις, από τους ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους την εξουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι 3-4, δεν παραπάνω, άντε 5, οι οποίοι θέλουν να συγκεντρώνουν όλη την εξουσία, όλες τις αρμοδιότητες, να τα κάνουν όλα μόνοι τους, τελικά να μην κάνουν τίποτα και η κοινωνία να είναι έξω από αυτό. Ναι. Δηλαδή λειτουργεί, αν θέλεις, ο Δήμος έξω από την κοινωνία. Και αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει σύνδεση. Βλέπεις όλες τις επιτροπές, αν θέλεις. Βλέπεις, είναι έχει απαξιώσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Έχει απαξιωθεί τελείως η έννοια της πολιτικής εδώ στην Άξο. Γενικότερα, βέβαια, αλλά εδώ στην Άξο κυρίως. Γιατί δεν θα κάτσω να πιάσω τώρα το τι γίνεται στην κεντρική πολιτική, γιατί είναι και πολύ δύσκολο. Όχι, ναι, να έρθει σε επαφή. Ναι, αλλά όταν ναι. μιλάμε για ένα μέρος με 20.000 ανθρώπους, όταν μιλάμε για τη χώρα, η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι μια πόλη, είναι ένα χωριό, έτσι. Χωριό είναι μεγάλο. Συζητάμε τώρα. Μεγάλο χωριό είμαστε. Θα υπήρχε δυνατότητα συνεννόησης και αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού που υπάρχει στο νησί, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να προσφέρει έστω και με μια πρόταση, με μια ιδέα. Αυτό δεν γίνεται. Και πώς μπορείς να το αλλάξεις όμως αυτό. Πρέπει να δώσεις στην κοινωνία τη δυνατότητα να μιλήσει. Πρέπει όταν κάνεις μια επιτροπή, παραδείγματος χάρη, να μην την κάνεις μόνο επειδή το λέει ο Καλλικράτης, επειδή το λέει ο νόμος, να την κάνεις γιατί. Την πιστεύεις, γιατί πιστεύεις ότι αν ακούσεις και έναν πολίτη ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό ή ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα ή ασχολείται με τα ποδήλατα ή με τον ποδηλατικό σύλλογο ναι, που υπάρχει, ναι, εντάξει, ναι. Αυτός προφανώς κάτι θα έχει να σου πει. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Έχουμε... Δηλαδή, ναι, αλλά πώς το αποκλείσατε αυτό σε εισαγωγικά, δηλαδή πώς φτάσαμε στο να μην τους ακούμε. Έχεις μια άποψη για το πώς φτάσαμε να τους ακούμε. Θεωρώ είναι και θέμα πολιτικής, είναι θέμα θεώρησης. Δηλαδή, το να μπαίνω σε μια διαδικασία, αναλαμβάνω τα ενία ενός Δήμου και λέω εγώ ξέρω, θα κάνω αυτό και δεν ακούω κανέναν, ναι, νομίζω είναι αντικείμενο μέρος της πολιτικής τους. Για μένα η θεώρησή μου είναι ότι πρέπει να ακούσω για το θέμα του τουρισμού 10, 15, 20, 30 ανθρώπους, ναι, οι οποίοι είναι έξω από το Δήμο. Εδώ δεν έχουμε την πολυτέλεια να λειτουργούμε 27 άτομα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλη η κοινωνία απ' έξω απλά να είναι θεατής και να έρθει η ώρα των εκλογών για να καταγγείλει. Μάλιστα. Οφείλεις να τις δώσεις για το καλό του Δήμου, έτσι, όχι για το θεαθή, να τις δώσεις τη δυνατότητα να μιλήσει. Κατάλαβα. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα με την
Συσσαγωγικά τώρα, επειδή αναγκαστικά θα πάμε σε εκλογές, είναι τον, το Μάιο. Αυτός ο κλειστένης και για πράγματα πώς φαίνεται? Πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι, βοηθάει? Γιατί κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να δημιουργήσει και περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα λύσει. Να σου πω, Νικόδημε, αναφορικά με το εκλογικό σύστημα, σαν εκλογικό σύστημα, θεωρώ ότι έχει θετικά. Δηλαδή, απλή αναλογική από μόνη της. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Εμείς είχαμε πάρει ένα ποσοστό σαν παράταξη 13%. Είχαμε εκλέξει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δύο συμβούλους, εμένα και τον Αντώνη τον Βασαλάκη, ενώ σύμφωνα με το ποσοστό μας, αν ήταν απλή αναλογική, θα ήταν 4-5, δεν θυμάμαι τώρα. Κατανοείς ότι αυτό είναι εν μέρει και άδικο. Το βασικό όμως δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι εμείς ήμασταν δύο και όλη η αντιπολίτευση 11. Η συμπολίτευση ήταν 16. Αυτό σημαίνει ότι σε μια πλειοψηφία η οποία δεν θέλει να ακούσει, όπως έλεγα πριν, όσο και να φωνάζουμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, ό,τι προτάσει και να κάνουμε, θα κάνει το δικό της. Εδώ έχουμε μια διαφορετική κατάσταση πλέον με την απλή αναλογική, που εντάξει, ο μόνος τρόπος για να έχει η πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να είναι πάνω από 50% μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι να βγει από την πρώτη Κυριακή. Πράγμα που, που αποκλείεται. Οπότε θα είναι αναγκασμένη η κάθε πλειοψηφία, είτε είμαστε εμείς είτε είναι άλλοι, να ακούμε και την αντιπολίτευση. Άρα να έχουμε συγκλήσεις. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο από μόνο του θα φέρει καλό, θα φέρει συνεννόηση. Έστω και αναγκαστικά, αφού δεν μπορούσαμε να την έχουμε, αν θέλεις, λόγω ιδεολογίας πριν όλοι, ναι, τώρα θα έρθει αναγκαστικά. Γιατί θεωρείς ότι θα πάμε σε δεύτερο γύρο? Γιατί θεωρώ ότι οι συσχετισμοί αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος συνδυασμός ο οποίος να έχει τόσο μεγάλη διαφορά για να μπορέσει να βγει από τον πρώτο γύρο. Το αποκλείω. Μάλιστα. Το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 5 υποψηφίους και ενδεχομένως να έχουμε και 6, δεν ξέρω, ακούγεται μέχρι και 7 ότι μπορούν να φτάσουμε και τέτοια πράγματα. Είναι καλό ή κακό? Και θα φτάσουν, τώρα υποθετικά, θα φτάσουμε όλοι μέχρι το τέλος? Δεν μπορώ να το ξέρω τι θα κάνουν. Ναι, αυτό είναι επιθετικό. Οπότε το αφήνουμε. Εντάξει, ναι. Μακάρι να φτάσουν, Νικόδημε. Είναι καλό, είναι πολυφωνία. Είναι καλό πράγμα. Ναι. Είναι η έννοια της δημοκρατίας. Βασικό. Και προφανώς ο κάθε συνδυασμός έχει να φέρει κάτι. Mm-hmm. Άρα για μένα είναι καλό να υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί. Δεν είναι κακό. Γιατί ακούω πολλούς ότι ξέρεις, θα είναι πολλοί. Γιατί όχι, θα εκπροσωπηθεί καλύτερα, αν θέλεις, και η κοινωνία. Αυτό είναι καλό. Από εκεί και πέρα, έγινε μια μεγάλη κουβέντα για την καθυστέρηση εισαγωγικά της ανακοίνωσης υποψηφιότητάς σου. Υπάρχει κάποιος λόγος ή απλά έτσι ήταν αποφασισμένο να πάει? Ότι καθυστέρησα? Ναι, κάποιοι λένε ότι καθυστέρησε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν καθυστέρησε. Ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου 6 μήνες πριν τις εκλογές. Δεν νομίζω να είναι πολύ καθυστερημένο αυτό. Απλά ίσως κάποιοι να θεώρησαν ότι πρέπει να... δεν ξέρω, να κάνω την υποψηφία, να ανακοινώσω μετά μέσω κάποιον άλλον που ανακοίνωσε ή πριν από αυτό, δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Η απόφαση ήταν ηλυμένη ήδη καιρό πριν βγει η ανακοίνωση. Ναι, το ξέραμε ότι ήταν ηλυμένη. Το ξέραμε όλοι ότι ήταν ηλυμένη. Ναι, ο πρώτος θες και εδώ το είχε ανακοινώσει. Θα μπορούσα να το κάνω τώρα και πάλι θα ήταν νωρίς. Εγώ στο λέω, δηλαδή δεν υπάρχει. Απλά να το πω τώρα χωρίς πράξη, δεν ξέρω. Απλά κουβέντιαζα με τον Λιανό προχτές σε Γκαρές που ήταν η κοπή της πίτας. Το Δημήτρη. Και, το Δημήτρη, ναι, και του λέω θα ανακοινώσει και τέτοια πράγματα. Και τι μου λέει, πρέπει να ανακοινώσω? Κάποια στιγμή θα ανακοινώσω. Πού είναι το πρόβλημα? Πρέπει να βιάζομαι. Οπότε ναι, έχει δίκιο. Ναι. Γιατί να βιάζει και τέτοια πράγματα? Και τώρα νωρίς, λόγος. Ναι, πες το. Όχι, ήθελα να ρωτήσω, πιστεύεις ότι από ό,τι ακούς, από ό,τι τέλος πάντων, την αίσθηση που έχεις, θα υπάρξει και εκτός υποψήφιος από αυτά που ακούς? Εντάξει, ακούγονται διαφορά, δεν το γνωρίζω. Είναι πολύ εύκολο να κάνει συνδυασμό τώρα. Ναι, είναι εύκολο τελικά, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι δύσκολο. Ότι και πάλι τα 35 άτομα είναι πολλά. Δεν είναι 35, είναι 27. 27. Ναι. Και πάλι αρκετά. Το ελάχιστο. Εντάξει. Θέλω να σου πω ότι δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο σύστημα. Το προηγούμενο σύστημα πρέπει να μαζέψει τουλάχιστον 80, κάπου εκεί, 60 με 80. Ναι, το εντάξει, ναι, ήταν. Δεν θέμα, είναι το ναι. ίδιο. Γιατί τώρα δεν είσαι υποχρεωμένος να βάλεις τα χωριά. Επίσης, δίνεται δυνατότητα, άλλο ένα βασικό, σε ένα χωριό να κατέβει ένα συνδυασμός τοπικός, κοινοτικός, που δεν έχει καμία σχέση με τις παρατάξεις κεντρικές. Μαζεύονται ναι. 5 άνθρωποι σε ένα χωριό και λένε, έχουν κάποιο κοινό και λένε θέλω να κατέβουν. Μπορεί να κατέβουν για το χωριό τους. Να μην έχουν καμία σχέση ούτε με τον Βρούτ, ούτε με τον Λιανό. Ούτε με κανένα. Μάλιστα. Επίσης βασικό. Και επίσης ένα βασικό είναι ότι
αυτό είναι πολύ βασικό, ότι έχουν διαχωριστεί πλέον τα δύο ψηφοδέλτια. Τοπικές κοινότητες και Δημοτικό Συμβούλιο είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Την παράταξη που θέλει στο Τοπικό Συμβούλιο και την παράταξη που θέλει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό γιατί είναι καλό? Θα σου πω γιατί είναι καλό. Είχαμε συνηθίσει όλα τα χρόνια με τον Καλλικράτη, Καλλικράτη, ναι, να τρέχουν οι συνδυασμοί, όχι δικό μας, άλλοι συνδυασμοί, να προσπαθούν να βρουν στα χωριά υποψηφίους με μεγάλα σόγια και διαφόρων ειδών κομματάρχης, αν θέλεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο υποψήφιος με το μεγάλο σόι στο Δίνα χωριό, στο Τάδε χωριό, θα έπαιρνε 300 ψήφους. Αυτές οι ψήφοι θα πήγαιναν και στο υποψήφιο δήμαρχο. Ναι. Ενώ δεν ήταν ανάγκη ο συγκεκριμένος ψηφοφόρος να θέλει να ψηφίσει το δήμαρχο. Το δήμαρχο. Ήθελε να ψηφίσει τον ξάδερφό του που ήταν στο τοπικό. Μάλιστα. Εδώ πλέον αυτό τελείωσε. Μάλιστα. Θες να ψηφίσει τον ξάδερφό σου στο τοπικό, που για μένα είναι λάθος η επιλογή να ψηφίσει ξάδερφο. Πρέπει να ψηφίσει αυτόν ο οποίος θεωρείς ότι είναι ο καλύτερος δυνατός. Καλύτερο πρόγραμμα και καλύτερες προοπτικές να κάνει κάτι καλό για το χωριό σου. Θες να ψηφίσει όμως εκεί, ψηφίζει ό,τι θες στο δημοτικό. Είτε είναι από τη μία παράταξη είτε από την άλλη. Και επίσης, όπως ξαναείπα, μπορεί να κατέβει τοπικός συνδυασμός σε κάποιο χωριό που δεν έχει καμία σχέση με κανένα από τους συνδυασμούς σου πάνω. Ναι, σωστά. Υγιές. Μάλιστα. Πριν δεν μπορούσε. Ναι, κατάλαβα. Αναγκαστικά ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος. Ναι, και αυτό είναι θέμα. Ναι, θα το ξανακάνουμε, στο πάξι. Θα ξανάρθει έτσι κι αλλιώς. Λύση μου μια απορία. Πόσο δύσκολο είναι να κουβαλάς ένα όνομα το οποίο είναι επίθετο λίγο παράξενο? Δηλαδή με την έννοια ότι δεν είστε στον ίδιο χώρο μαζί. Μα το Γιάννη το Βρούτσι. Είναι παράξενο το όνομα. Όχι παράξενο. Όχι, παράξενο. Το γεγονός ότι είστε πολιτικά αντίπαλοι. Κοίτα, πολλές φορές έχει πλάκα. Έχει πλάκα, δηλαδή με την έννοια ότι με παίρνει ο άλλος και μου λέει με τον κύριο Βρούτσι το... Λέω, είμαστε συγγενείς, αλλά όχι ιδεολογικά. Ναι. Ξέρεις, ο άλλος ανοίγεται να μου πει, λέω, εντάξει, είμαστε συγγενείς, είμαστε στο ίδιο χωριό, συγγενείς, ναι, δεν το ξέρω στον πατέρα μου. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, το σόι, σαν σόι το βρουτσάδικο που λέμε. Επειδή είναι μεγάλο προφανώς. Είναι και μεγάλο σόι και υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν έχουν και. Με τον βουλευτή έχουμε σχέση. Υπάρχουν και άλλες οικογένειες με τις οποίες δεν έχουμε και σχέση. Δηλαδή είναι μακρινές ανθρώπους. Ναι, ναι, όπως και με Σιλιανή, παραμοσχάρι σε Αγκαρές και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, εντάξει, πώς είστε, Ιλιανή? Είμαστε μεγάλο σόι, μην μας βλέπεις έτσι. Έχουμε και σε άλλα χωριά. Αλλά είναι ένα. Εντάξει. Έπρεπε να με ρωτήσεις πώς νιώθω που είμαι Βρούτσης, ας πούμε. Βρούτσης, ναι, παιδί μου, εντάξει, αυτό. Πόσο παίζει, ρε παιδί μου, σε τιμάει. Ναι, λογικό. Είμαι, εντάξει, και η προγονή μου. Θεωρώ ότι ήταν άνθρωποι σεβαστοί στο χωριό και από τις δύο πλευρές, και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου. Και με τιμάει να είμαι γόνος αυτών των οικογενειών, αν θέλεις. Μάλιστα. Δεν ήταν πρίγκιπες, δεν ήταν βασιλιάδες, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν αξιοσέβαστοι. Όταν έμαθε ο Γιάννης ο Βρούτσης ότι κατέβει για δήμαρχος, σου είπε τίποτα? Μου είπε καλή επιτυχία. Είχαμε δοθεί, μου είπε καλή επιτυχία. Εντάξει. Τι να πει, ναι. Το υγιές και το προφανές. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση, αναγκαστικά θα την κάνεις εσύ? Όχι. Θα την κάνεις εσύ, γιατί? Όχι, θα την αφήσω στον επαγγελματία δημοσιογράφου. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Βέβαια. Το ίδιο είμαστε. Απλά είναι απλή ερώτηση, την οποία μερικές φορές έχουμε παρεξηγηθεί για την εν λόγω ερώτηση. Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά, πόσο έτοιμος είσαι να λάβεις το Δήμο λόγω και σε εισαγωγικά ηλικίας? Λόγω ηλικίας. Είμαι 34. Ναι, εντάξει, δεν σου πω. Εγώ ξέρω πώς είναι. Δηλαδή, καθόμαστε και συζητάμε κάποιες φορές για ηλικίες. Δεν το κάνεις, ξέρω γιατί το κάνεις τώρα. Αλλά συζητάμε για ηλικίες τη στιγμή που, επειδή είναι και επίκαιρο, ο Μέγας Αλέξανδρος στα 33 του είχε φτάσει μέχρι τον Ενδό ποταμό. Ναι, δηλαδή, ο Αλέξης ήταν πρωθυπουργός. Όχι, εντάξει, δεν ήταν πρωθυπουργός, ήταν πιο μεγάλος. Αλλά δεν υπάρχει ζήτημα ηλικίας. Όπως για μένα, δεν είναι ζήτημα ηλικίας ότι μπορεί να είναι ο άλλος 70 χρονών. Έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος έστω και στα 70 του, αν νιώθει ότι έχει να δώσει πράγματα. Το ένα ζήτημα είναι, πρώτον, τι πιστεύεις και αν έχεις συγκεκριμένο σχέδιο, όχι μόνο όραμα, γιατί το όραμα είναι και, ονειρευάμενος. Να έχεις σχέδιο αφενός, μια εμπειρία αφετέρου, αλλά και τρίτον να έχεις και κάποια διοικητικά προσόντα. Εγώ θεωρώ ότι πρώτον το σχέδιο το έχουμε και το ξέρουν όλοι πια. Το έχουμε διατυπώσει με πολλούς τρόπους. Σωστά. Προεκλογικά πριν κατά τη διάρκεια της θητείας μας και θα το κάνουμε και τώρα.
το αν έχω εμπειρία, Νικόδημε, αυτά τα χρόνια ήταν πάρα πολύ επικοδομητικά, γιατί ξέρεις ότι ασχολούμαστε. Να. Δεν πάμε απλά στο συμβούλιο. Όχι, όχι, ασχολούμαστε. Να σηκώσουμε ένα κάτι από τα χέρια μας. Ασχολούμαστε. Και ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα και έχουμε ανθρώπους κοντά μας έμπειρους. Και κοντά σε αυτό, το αν έχουμε διοικητικά προσόντα, αυτό είναι κάτι που θα φανεί. Και θέλω να, επειδή μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν γεννηθήκαμε όλοι διοικητές ή αν θέλει αιρετοί δήμαρχοι. Όλα αυτά βγαίνουν και στην πορεία. Μάλιστα. Οφείλω να το πω αυτό για να. Αλλά είναι και να μπορείς, ένα βασικό πράγμα, να εμπνεύσεις και τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στο Δήμο. Ναι. Γιατί αυτό δεν υπάρχει και οι σχέσεις ξέρεις ότι είναι κάκιστες. Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς είναι κάκιστες. Οπότε είσαι έτοιμος να κάτσεις την καρέκλα? Δεν θα κάθομαι και πολύ. Δεν κάθεσαι και πολύ. Αλλά θα μπει στην πόρτα. Είσαι έτοιμος να περάσεις την πόρτα. Θα αλλάξουν και σε αυτό το πεδίο, και στο καρέκλα και στο που κάθονται ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος, γιατί όλα αυτά είναι, ξέρεις, είναι και λάθος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, και είναι και συμβολικά βέβαια, πρέπει να αλλάξουν, γιατί πρέπει να αλλάξουν. Ναι. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι στη μέση τουλάχιστον. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι στη μέση, ο Δήμαρχος είναι στην άκρη, κάπου πίσω, και όλα αυτά θα είναι βασικά και οι συμβολισμοί παίζουν τον ρόλο τους, ξέρεις, πάντα. Και πρέπει να αλλάζουν και αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζητάω συγγνώμη γιατί θα ήθελαμε περισσότερο χρόνο, οπότε θα τριανώσουμε την κουβέντα μας για να μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα που έχουν σχέση με την οικογένεια, με γενικότερα με όλο αυτό το, την καθημερινότητά σου, για να την ξέρει ο άλλος και να ξέρει με ποιον θα έχει να μιλάει τα επόμενα χρόνια, εφόσον περάσουμε την πόρτα αυτή τη μεγάλη. Ευχαριστώ πολύ εγώ που με καλέσατε και ελπίζω να τα ξαναπούμε.